Τέσσερις τουρκοέλληνες βουλευτές εισήλθαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις εκλογές της 21ης Μαΐου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, γράφουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και πανηγυρίζουν. Συγκεκριμένα, ο τουρκικός τύπος ασχολήθηκε εκτενώς με τις ελληνικές εκλογές της 21ης Μαΐου και την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά όμως, αναφέρει η εφημερίδα Τουρκιγέ, οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης πέτυχαν να στείλουν τέσσερις βουλευτές στη Βουλή. Το ΔΕ ρεπορτάζ του Κρατικού Ανατολού ανέφερε ότι οι βουλευτές εξελέγησαν ο Οζγκούρ Φερχάτ από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Μπουρχάν Μπαράν από το κόμμα ΠΑΣΟΚ στην Ξάνθη. Και συνεχίζει, ο Φερχάτ και ο Αχμέτ εξελέγησαν στη Ροδόπη, ενώ ο Ζεϊμπέκ και ο Μπαράν στην Ξάνθη, και οι δύο περιοχές βρίσκονται στη Δυτική Θράκη, όπου κατοικεί σημαντικός αριθμός τουρκικής κοινότητας. Το Gazette du Var αναφέρει ο Φερχάτ είπε ότι η νίκη που κέρδισαν στη Ροδόπη είναι κάτι παραπάνω από συμβολική. Ήρθαμε νούμερο ένα σε αυτές τις εκλογές, τις οποίες αντικατοπτρίστηκε η ελεύθερη βούληση του λαού μας και η μειονότητά μας έδωσε την υποστήριξη, είπε, προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να εκπροσωπήσει τη μειονότητά μας στην Ελληνική Βουλή. Επικαλούμενο το Ανατολού του Βαρ, γράφει ότι ο Μπαράν είπε πως δύο Τούρκοι βουλευτές εξελέγησαν στην πόλη της Ξάνθης για άλλη μία φορά σε αυτές τις εκλογές, για τις οποίες ήταν υπερήφανοι. Και συνέχισε, ο Ζεϊμπέκ είπε ότι παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλαβε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε σε όλη την Ελλάδα, η τουρκική μειονότητα τους εμπιστεύθηκε στην Ξάνθη. Όπως περιμέναμε στη δική μας πόλη, η μειονότητα μας εμπιστεύθηκε για άλλη μία φορά. Ας είναι για το καλύτερο για τη μειονότητά μας. Όπως κάναμε μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη μειονότητά μας στο Κοινοβούλιο, είπε. Ιδιαίτερη ενόχληση έδειξε η μειονοτική εφημερίδα στη Δυτική Θράκη από την άσκηση χθες Κυριακή του εκλογικού δικαιώματος τελεχών των μονάδων του στρατού Ξηράς στη Κομωτινή σε μειονοτικό σχολείο φορώντας τη στολή τους. Φαίνεται κάποιοι στην περιοχή έχουν μια ιδιότυπη ενόχληση σε μια τέτοια εικόνα Ελλήνων στρατιωτικών που έκαναν απλά το καθήκον τους ως πολίτες στη γιορτή της δημοκρατίας που είναι η ψηφοφορία. Ενώ παρατηρήθηκε ότι η προσέλευση ήταν αρκετά μεγάλη, αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί από τους κοντινούς στρατώνες στην Κομωτινή προσήλθαν με στρατιωτικές στολές για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αναφέρει μεταξύ άλλων το τουρκικό άρθρο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.